Αρκαδία 938. Για μας θα προωθήσουμε έργα τα οποία είναι σημαντικά, όχι μικροέργα. Έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Προγραμματικές συμβάσεις θα γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με τους Δήμους. Ο Δήμος για μας είναι ο κύριος πυλώνας της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος. Θα συνεργαζόμαστε μαζί τους. Δεν θα κάνουμε εισπίδηση στους Δήμους κατά την εκκλησιαστική ορολογία. Αν χρειάζεται μια προγραμματική, πρώτα απ' όλα θα κουβεντιάζουμε με τον Δήμαρχο. Και δεν θα κάνουμε χωριστή πολιτική μέσα στους Δήμους. Και βεβαίως το αυτό θα συμβαίνει και με τους συλλόγους και τα σωματεία. Η πολιτική του χαρτοπόλεμου τελείωσε. Οι πόροι είναι πολύτιμοι και θα πάνε για μεγάλα έργα και σημαντικά για την ανάπτυξη του τόπου. Όχι τα χρήματα για ρουσφέτια, για μικροπολιτικές και για πολιτικά τζάκια. Δεν είμαστε εμείς γι' αυτό. Είμαστε να συμβάλλουμε στη γενικότερη ανάπτυξη. Θα ενισχύσουμε τη διοίκηση. Και δεν θα λειτουργούμε με την παραδιοίκηση των αναπτυξιακών. Βεβαίως οι αναπτυξιακές θα υπάρχουν. Και βεβαίως θα επιτελούν την αποστολή τους. Αποστολή τους όμως δεν είναι να υποκαθιστούν τη διοίκηση. Ή να ξοδεύονται χρήματα χωρίς να αναρτώνται αυτά στα διαδίκτυο. Να μην υπάρχει η διαδικασία της διάβγειας. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Διότι η διάβγεια συνδέεται με τη διαφάνεια. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε άμεσα σε συνεργασία και με την κυβέρνηση για τη στέγαση των υπηρεσιών. Είναι απαράδεκτο να ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες να στεγαστούν όλες οι περιφερειακές και όλες οι κρατικές υπηρεσίες. Θα τελειώσουμε με όλα αυτά και θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνει προσεκτική παραλαβή. Εμείς για να μπούμε είτε στην περιφέρεια είτε στις αναπτυξιακές, θα μελετήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο παραλαμβάνουμε. Δεν θέλω τίποτα να υπονοήσω. Αλλά επειδή το ίδιο θα κάνω και εγώ παραδίδοντας, οτιδήποτε παραλάβαμε, ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές, θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Και είναι προφανές ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, αυτό θα αναδειχθεί. Εύχομαι να μην υπάρχει. Ειλικρινά. Λοιπόν, για τις προγραμματικές και τις επιχορηγήσεις τα είπα. Για τα πανηγύρια, για το χαρτοπόλεμο που έγινε κατά την προεκλογική περίοδο με το μοίρασμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ακόμα και παρακαλώντας να τα πάρουν τα χρήματα, όλα αυτά θα τα δούμε. Και αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως νυφθέντων, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, θα υπηρετήσουμε το θεσμό με τον τρόπο που επιβάλλεται. Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είναι αυτό που λέει η λέξη αυτοδιοίκηση. Ο θεσμικός της ρόλος προσδιορίζεται από το Σύνταγμα και από την νομοθεσία. Δεν είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση ομόσπονδο κρατήδιο. Δεν είναι ο περιφερειάρχης κάποιος τοπικός πρωθυπουργός με δυνατότητες εξωτερικής πολιτικής, ξέρω εγώ, ή οικονομικής πολιτικής ξεχωριστής. Στα πλαίσια του κράτους λειτουργούμε, συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, με τον πρώτο βαθμό, συνεργαζόμαστε με τους θεσμικούς παράγοντες και συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση είναι μάλιστα και των δικών μας απόψεων, εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία θα μπορεί να είναι καλύτερη. Η περιφέρεια χρειάζεται άμεσα οικονομική υποστήριξη για να κάνουμε άμεση παρέμβαση και να λύσουμε προβλήματα όπως είναι το οδικό δίκτυο που είναι το μείζον. Χρειαζόμαστε γρήγορες διαδικασίες σε πολεοδομικά ζητήματα. Πολλά θέματα καθυστερούν σε επίπεδο περιφέρειας και θα το αντιμετωπίσουμε με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που υπάρχουν στους νομούς ή στις περιφερειακές ενότητες. Λέω νομούς ή τις περιφερειακές ενότητες, γιατί για τα 2/3 του συστήματος είναι νομοί. Ας πούμε ο κύριος Βλάσης είναι βουλευτής του νομού Αρκαδίας, αλλά για το 1/3 του συστήματος είναι περιφερειακή ενότητα. Αυτά νομίζω κάποτε θα τακτοποιηθούν. Λοιπόν, με το ΕΣΠΑ πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε διαδικασίες απορρόφησης και βεβαίως τροποποίησης.
όπου χρειάζεται να τροποποιηθεί. Και βεβαίως και απένταξη έργων. Αν αυτά τα έργα δεν υπηρετούν το γενικότερο συμφέρον. Το λέγω ευθέως. Εδώ υπηρετούμε ανάγκες και αξιολογούμε ανάγκες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βαδίσουμε με 23% απορρόφηση του ΕΣΠΑ λίγο πριν τελειώσει το πρόγραμμα. Και γιατί υπάρχει αυτό το χαμηλό ποσοστό, είναι προφανές. Γιατί αντί να βάλουμε λίγα σοβαρά και μεγάλα έργα που να υπηρετούν την ανάπτυξη και την πρόοδο, έχουμε βάλει εκατοντάδες έργα και εργάκια τα οποία εξυπηρετούν προφανώς σκοπιμότητες άλλες. Λοιπόν, θα έχουμε μία έντιμη συνεργασία μεταξύ σας, μεταξύ μας. Εννοώ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουν δημιουργηθεί περί τα 200 μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Πελοπόννησο, τα οποία συντηρούνται με έναν περίεργο τρόπο. Σε αυτό το θέμα θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης καταξιωμένα, μέσα μαζικής ενημέρωσης με ακροαματικότητα, με θεαματικότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Οι κανόνες πρέπει να είναι καθαροί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να επιβάλλουμε την ύπαρξή μας ή την ανυπαρξία μας ή να δημιουργούμε καταστάσεις. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ρωτήστε και στην περιοχή μου, δεν είχα με κανένα δημοσιογράφο και με κανένα μέσο ενημέρωσης προνομιακή σχέση ή μεταχείριση. Γι' αυτό πρέπει να συνοηθούμε. Αρκαδία 938.